Λοιπόν, θετικό είναι η τελευταία μας σύνδεση, Κατερίνα. Έχει περιοριστεί η φωτιά. Ευτυχώς Δόξα ήταν τω η Θεώ. άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής, των πυροσβεστικών δυνάμεων και το βλέπεις και πίσω με την βοήθεια του Χρήστου, του Θεοδόρου, να δείξουμε. Ο καπνός έχει περιοριστεί πολύ, κατά πολύ το πόσο πυκνός ήταν ο καπνός. Πλέον βλέπουμε να υπάρχει μεν το πρόβλημα, αλλά καθοριστική, πάρα πολύ καθοριστική σημασία ήταν η συνδρομή του γερανού, ο οποίος μετακινούσε κομμάτια ελαστικού προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά. Στο βάθος, εγώ δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς, διακρίνω ένα πυροσβέστη, οι οποίοι τώρα αναμένεται να προχωρήσουν σε νέες ρήψεις νερού, αφρού, δεν ξέρω τι ρίχνουν ακριβώς. Σημασία έχει πως η έκταση της φωτιάς έχει περιοριστεί πολύ. Θα μείνουν εδώ τα πυροσβεστικά οχήματα, τα τέσσερα που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κετής μπορεί να μας ενημερώσει αν θα υπάρξουν και επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα από την ανάκληση προσωπικού που υπήρξε στην Λευκοσία και στην Λάρνακα. Πάντως, μέχρι στιγμής όλα καλά. Βλέπετε, συνεχίζει τώρα ο κερανός να μετακινεί κάποια μεταλλικά μέταλλα τα οποία βρίσκονται εκεί εναποθετημένα. Και κάπου εδώ σας αφήνουμε, ας ελπίσουμε μέχρι το μεσημέρι αυτός ο εφιάλτης των κατοίκων της περιοχής του Δαγιού και του Γερίου να έχει λήξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ακοβέ μου, και θα πάμε